τιμούμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι η μέρα, η Παγκόσμια Μέρα για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Είναι μια μέρα που, σαν όλες τις άλλες βέβαια είναι, αλλά είναι μια μέρα που πρέπει όλοι μας να σκύψουμε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, αλλά έχουν και κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες. Να σταθούμε κοντά τους, να είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα τους απλώσουμε το χέρι, να ενταχθούν στην κοινωνία, να γίνουν ένα με εμάς, να συνυπάρξουμε με εκείνους και να τους δώσουμε όλες τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που πρέπει και σαν κοινωνία αλλά και σαν άτομα ο καθένας από εμάς, έτσι ώστε να συνυπάρχουν, να ζουν μαζί μας ισότιμα. Γιατί έχουν και πρέπει να το έχουν αυτό το δικαίωμα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε μια πολιτεία δικαίων και μια πολιτεία ίσων ευκαιριών. Εμείς σαν Περιφερειακή Ενότητα Χίου, σαν Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με ιδιαίτερη αίσθηση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και τη συνοχή στην κοινωνία, τιμούμε αυτή τη μέρα και δεν τη τιμούμε μόνο σαν μέρα, ήδη τιμούμε τη μέρα αυτή και τιμούμε τα άτομα και με δράσεις και με έργα. Το πρώτο έργο που πρέπει να σας πω, το οποίο έχει ολοκληρωθεί, είναι το κέντρο Ψαμαία, το κέντρο διμέρευσης Ψαμαία, το οποίο έχει ολοκληρωθεί και υπολείπεται μόνο ο εξοπλισμός του. Αυτό είναι στην είσοδο του νεοχωρίου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και το οποίο ήταν έτοιμα πολλών ετών. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι ότι εκτός βέβαια ότι έχουμε προσπαθήσει και έχουμε δημιουργήσει όλες εκείνες απαραίτητες υποδομές προσβασιμότητας των κτηρίων των δικών μας, δηλαδή των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι και δεν ξέρω αν και σε αυτό πρωτοτυπούμε σαν Περιφερειακή Ενότητα, σαν Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, είναι ότι μελετάμε να δημιουργήσουμε μία φυσική διαδρομή περίπου ενός χιλιομέτρου, η οποία θα είναι διαμορφωμένη με τις συνθήκες εκείνες που απαιτούνται, έτσι ώστε με ασφάλεια να μπορούν να τις επισκέπτονται τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Για να μπορούν και εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν το τοπίο, τη φύση του νησιού μας και να έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον όπως όλοι οι πολίτες, γιατί όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα. Ακόμα θέλοντας να αναδείξουμε τις ικανότητες και τις ιδιαίτερες ικανότητες που έχουν τα άτομα αυτά, αν προσέξατε, στο είσοδο της Περιφερειακής Ενότητας είναι ένας χώρος, έχει διαμορφωθεί ένας χώρος όπου έχουν εκτεθεί διάφορα πράγματα τα οποία έχουν φτιάξει τα παιδιά και τα οποία δένουν και με τις γιορτές, τις επερχόμενες γιορτές των Χριστουγέννων. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να αναδείξουμε ότι είναι άτομα τα οποία έχουν την ικανότητα να κάνουν πολλά πράγματα που πιθανά κάποιοι από εμάς να μην έχουν αυτή την κλίση, αυτή την ικανότητα. Έτσι λοιπόν τιμούμε με πολλούς τρόπους αυτή τη μέρα και πρέπει όλοι μαζί να σταθούμε αρρωγοί στην προσπάθεια που γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ.